Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε ακόμα μια φιγούρα της Κοντομπουκίλια και Artifex Plus. Εδώ εντάξει πρόκειται για τον αγαπημένο Darth Vader και θεωρώ ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες φιγούρες του Darth Vader, γιατί η έκδοση της είναι Return of Anakin Skywalker και έχει δύο κεφάλια, έχει κεφάλι τον Unmasked Darth Vader και από το τελευταίο, από το Return of the Jedi που έβγαλε τη μάσκα και μίλησε για λίγο με τον Luke ώσπου πέθανε και έχει και άλλη στάση, μια στάση είναι αυτή. Μία αυτή, γενικά διαφορετικές στάσεις μπορούμε να τις δούμε. Ναι, μία έχει ας πούμε με το χέρι που χρησιμοποιεί, ας πούμε, θα μπορούσε να πεις ότι κάνει το force choke. Η άλλη κρατάει και με τα δύο χέρια το σπαθί του. Η άλλη βασικά νομίζω ότι αυτή είναι η πιο ωραία. Και μία αυτή. Μία αυτή η στάση. Αν και νομίζω ότι στάσεις μπορούμε να τις δούμε λίγο να τις δουλέψουμε. Γενικά μου αρέσουν οι φιγούρες Star Wars γιατί οι περισσότερες έχουν να μπορείς να φτιάξεις τουλάχιστον 2-3 διαφορετικές στάσεις. Να πω ότι αυτή η φιγούρα αγοράστηκε από το eFantasy. Είναι μία ακόμα φιγούρα η οποία είναι 1 προς 10 η κλίμακά της. Αυτά μπορούμε να μπούμε κατευθείαν μέσα νομίζω να την ανοίξουμε να δούμε τι παίζει. Ναι, όπως οι περισσότερες φιγούρες της Κοντομπουκίλια έρχονται σε αυτό το πλαστικό, αυτή την πλακέτα ας πούμε για να είναι καλά προστατευμένα. Ω, ναι, βλέπουμε εδώ αρκετά διαφορετικά χέρια, το κεφάλι, οπότε θα μπορείς να φτιάξεις αρκετές τάσεις, πάρα πολύ ωραίος φαίνεται. Αυτή ανοίγει, όχι δεν ανοίγει, θέλεις το tape να κόψουμε λιγάκι, οπότε πάω να το κόψω λίγο μπαμ μπαμ. Τώρα μπορούμε να την ανοίξουμε και να την δούμε λίγο καλύτερα. Κάθε φιγούρα της Κοντομπουκίλια ή Αγαλματίδιο έχει ένα φύλλο το οποίο μας έχει διάφορες οδηγίες μέσα για το πώς να αρμολογήσει και αυτά, αλλά δεν μας χρειάζεται. Αυτές να πούμε ότι στηρίζονται μαγνητικά, έχουν οι μαγνήτες κάτω στα πόδια τους αυτή τη σιδερένια βάση για να στηρίζονται εδώ πάνω καλό αυτό. Και ας αρχίσουμε να βλέπουμε την φιγούρα μας. Ας ξεκινήσουμε με το κάτω μέρος, τα πόδια του και ένα μέρος του κορμού του. Πω, πόσο ωραίο φινίρισμα εδώ στις μποτές, πόσο γαμάτη δουλειά. Εντάξει, θα το δούμε και ολοκληρωμένο, ας δούμε και τα κομμάτια λίγο ξεχωριστά τώρα που είναι εύκολο. Πάρα πολύ ωραίο και με μια πολύ γαμάτη κίνηση, οι μαγνήτες που είπαμε κάτω στα πόδια του. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Νομίζω αυτή μπορούμε να το τοποθετήσουμε εδώ. Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε, βασικά εδώ έχουμε την κάπα του. Οπότε αυτή μπαίνει λίγο διαφορετικά κουμπώνει μετά. Πάνω, ναι, εντάξει, θα το δούμε. Νόμιζα είναι ενσωματωμένη στο σώμα του, αλλά όχι, την βάζεις λίγο αργότερα. Θα την βάλουμε σε λίγο. Ας δούμε το σώμα του. Το οποίο σώμα του, εντάξει, και αυτό έχει πολύ γαμάτη δουλειά. Έτσι, λίγο όσο μπορούμε να το δούμε από κοντά πριν συναρμολογηθεί και δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο κοντινό. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ με το control panel του ή ό,τι ήταν αυτό εδώ τέλος πάντων. Πάρα πολύ γαμάτος. Μπορούμε τώρα νομίζω να ενώσουμε το σώμα του με τον κορμό του. Εννοείται έχει συγκεκριμένες εγκοπές για να μην μπει λάθος με τον οποιοδήποτε τρόπο. Βασικά, ναι, τώρα αυτή κουμπώνει εδώ με αυτά εδώ, αυτές τις δύο εγκοπές, σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτά εδώ, σε αυτές τις δύο τρύπες. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω μπορούμε να τις κουμπώσουμε, να βάλουμε τα χέρια του πρώτα και μετά, μας ορίσει το να μπουν τα χέρια. Θα φανεί προς το παρόν την κουμπώνουμε την κάπα, αν και παίζει να είναι καλύτερα να μπει προς το τέλος. Ας δούμε λίγο τα κεφάλια του, τα οποία είναι και βασικά. Το κεφάλι του είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ η μάσκα του πόσο γαμάτη είναι. Αρκετά μικρή, αλλά πόσο γαμάτη δουλειά έχει. Κοιτάξτε εδώ. Ναι, και αυτές θέλουν και ένα αλφα καθάρισμα για να μείνει πάντα γυαλιστερή. Και τώρα με το δάχτυλο ακόμα την πιάνω, αφήνω δαχτυλιές από ό,τι βλέπω. Ας κουμπώσουμε το κεφάλι του. Με αυτό το κεφάλι θα τον κρατήσω εννοείται. Μπήκε και το κεφάλι του. Τώρα νομίζω μπορούμε να δούμε και το άλλο κεφάλι του. Δεν θα το βάλω πάνω, έτσι απλά μπορούμε να το δούμε λίγο πόσο γαμάτο φτιαγμένο είναι. Κοιτάξτε εδώ δουλειά. Πόσο ωραίο είναι ακριβώς. Ακόμα και αυτά εδώ που έχει εδώ μπροστά για να τον βοηθάνε στην αναπνοή του, τα εγκάβματά του. Πόσο γαμάτο είναι, ωραία φίλε. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό το κάτω μέρος της μάσκας του, όπως ενώνονταν η κανονική του, το πάνω μέρος της μάσκας του ή του κράνους του. Πάρα πολύ ωραίο το κεφάλι. Είναι τόσο μικρό, έχει πάρα πολύ γαμάτη λεπτομέρεια. Αυτό όμως δεν θα μας χρειαστεί, γιατί δεν θα το χρησιμοποιήσω. Το σπαθί του, αλλά το σπαθί του έχει και ένα σβετέιπ εδώ για το σπαθί του, οπότε θα το φτιάξουμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα ποια χέρια θα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που κάνει το force choke, ας το πούμε. Το χέρι. Ένα πάρα πολύ γαμάτο χέρι. Νομίζω μπορούμε να το βάλουμε λιγάκι. Η κάπα του όντως μαζόρισε, οπότε την έβγαλα προσωρινά για να βάλω το χέρι του. Και από εδώ μεριά ποιο χέρι να βάλουμε. Θα βάλουμε αυτό εδώ να κρατάει το σπαθί του. Ναι,
Ναι, και αυτό το χέρι του μπορείτε να το δείτε λίγο από πιο κοντά πόσο γαμάτο είναι. Αυτό που λέγαμε με τις συγκεκριμένες εγκοπές, έχει στάνταρ θέση να μπει. Και αυτό είναι το δεξί του χέρι. Κάπως εδώ θα κρατάει το σπαθί του σε αυτό το χέρι, αλλά μπορούμε να το φτιάξουμε και το σπαθί λίγο. Εδώ αυτό δεν είναι ακριβώς ζηλοτέιπ, είναι αυτές εδώ οι ζελατίνες, αλλά δεν μας χρειάζονται. Και ας συναρμολογήσουμε ακόμα και το σπαθί του, χρειάζεται μια μίνι συναρμολόγηση. Φύγαν όλα όπως έκανα για να βγει το σπαθί του. Κάπως έτσι, αρκετά μακρύ, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό πολύ γαμάτη μικροδουλειά. Για να δούμε τώρα κατά πόσο κουμπώνει όμως το χέρι του. Λογικά θα κουμπώνει. Ναι, κούμπωσε και το σπαθί μπήκε κανονικά. Κάπως έτσι νομίζω είναι αυτή η στάση του. Μπορούμε να τον βάλουμε για την κάπα του τώρα νομίζω. Ναι, και τώρα ο Darth Vader μας είναι έτοιμος. Ίσως την πιο intimidating στάση του μπορώ να πω, και μπορεί να κάτσει εδώ πάνω στο μαγνήτη. Έχουμε κάποια άλλα χέρια για κάποιες άλλες στάσεις. Εδώ νομίζω μπορούμε να δοκιμάσουμε έστω ακόμα μία στάση. Ποια να κάναμε όμως, για να δούμε. Αυτή που κρατάει το σπαθί του βασικά είναι αυτή στο ίδιο χέρι. Η άλλη στάση, εντάξει, αυτή εδώ δεν μου αρέσει καθόλου σαν στάση, δεν θα τη χρησιμοποιήσω σίγουρα. Αλλά πιο πολύ από όλες μου αρέσει αυτή, αλλά και αυτή νομίζω ότι αυτό το χέρι φτάνει κάπου εδώ και κρατάει το σπαθί του κάπως έτσι. Οπότε θα δοκιμάσω αυτή. Ναι, είναι έτοιμος και σε αυτή τη στάση του, και από ό,τι είπαμε έχει τρεις διαφορετικές στάσεις. Αν και μάλλον θα χρησιμοποιήσω είτε αυτή είτε την άλλη που κάνει force choke. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω την άλλη για να την εκθέσω μάλλον κάπως έτσι που έχει το force choke. Ας την δούμε και μια πιο ολοκληρωμένη πως είναι. Μια πάρα πολύ όμορφη φιγούρα και βαριά. Είναι και μεγαλούτσικη. Τώρα όλη αυτή πόσο να ζει, να... όχι μεγαλούτσικη βασικά, πόσο να είναι, κανένα 22 εκατοστά, 20-22 εκατοστά, κάπου εκεί ήταν. Πάρα πολύ όμως, ένας πάρα πολύ γαμάτος Vader, ένα μικρό zoom νομίζω. Ναι, κάπως εδώ, κοιτάξτε εδώ κομμάτι, πανέμορφος. Πάρα πολύ ωραίος, με πολύ λεπτομέρεια. Κοντομπουκίγια, οι δουλειές κοντομπουκίγια είναι πάρα πολύ ωραίες. Αυτό νομίζω σε αυτό το φιγουράκι unboxing. Μείνετε συντονισμένοι για επόμενα φιγουράκι unboxing. Όπως είπαμε, μέχρι στιγμής θα ανεβάζω τουλάχιστον ένα βίντεο τη εβδομάδα από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αυτά, παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.